Πάσχα στο χωριό και Χριστούγεννα στην πόλη, λέει ο θυμόσοφος λαός. Και αρκετοί είναι αυτοί που το κάνουν πράξη. Έτσι, τις τελευταίες ημέρες αναχωρούν με κάθε μέσο για κοντινούς προορισμούς ή τον τόπο καταγωγής τους. Κάθε Πάσχα, κάθε επίσημες εορτές έχει μεγαλύτερη κίνηση. Το κτέλ είναι κοντά στους ταξιδιώτες. Να τους πάμε το συντομότερο και με ασφάλεια στον προορισμό τους. Αυτά. Έχετε συχνά δρομολόγια τώρα. Ναι, πολύ τακτικά. Και για την Κρήτη και για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα σε αυτά τα συγκεκριμένα δρομολόγια που κάνουμε. Αυξημένη κίνηση υπάρχει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και στο Μεγάλο Σαββάτο μεσημέρι θα έχουμε στα εντός νομού δρομολόγια. Αυξημένα δρομολόγια και αυτά θα έχουμε την Κυριακή απόγευμα με Δευτέρα πρωί επιστροφές. Μιλάμε για δρομολόγια εντός νομού. Η κίνηση είναι αυξημένη και στις εθνικές οδούς. Γι' αυτό και από την πλευρά της τροχέας έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Από την υπηρεσία μας και από όλες τις υπηρεσίες τροχέας έχουν σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν αυξημένα μέτρα τροχέας. Αυτά συνίσταται στο εξής, ότι κάθε 20 χιλιόμετρα θα υπάρχουν έγχρωμα περιπολικά οχήματα, τα οποία θα είναι σε συνεχή κίνηση για να βοηθούν τους χρήστες της οδού και τους εκδρομής, καθώς επίσης και συμβατικά οχήματα. Επίσης, αυτές τις μέρες, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλη Πέμπτη υπάρχει απαγορευτικό εξόδου για τα βαρέα οχήματα, καθώς επίσης και την Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα. Ακόμη όπου χρειαστεί εμείς θα επέμβουμε και αν οι χρήστες της οδού, οι οδηγοί, ακολουθήσουν τις οδηγίες μας, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στη μετακίνησή τους. Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και κατά τη διάρκεια της επιστροφής των εκδρομέων.